Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Είναι κτισμένη πάνω σε ένα ομαλό ύψωμα κοντά στη θάλασσα ανάμεσα στις μονές Δοχιαρίου και Αγίου Παντελεήμονος και τιμάται στο όνομα του Αγίου Γεωργίου 23 Απριλίου. Σύμφωνα με την παράδοση, το μοναστήρι αυτό ιδρύθηκε το 10ο αιώνα από τον Όσιο Ξενοφόντα, από τον οποίο πήρε το όνομά του. Ο Όσιος αναφέρεται στη βιογραφία του ιδρυτή της Λαύρας Αθανασίου Αθωνίτου και μάλιστα ότι εκείνος θεράπευσε στο Μιλοπόταμο τον αδελφό του Θεόδωρο. Οι θρύλοι ταυτίζουν τον Όσιο με τον Ξενοφόντα, το συγκλητικό που έζησε στις αρχές του 6ου αιώνα, και λένε μάλιστα ότι εκείνος έκτισε το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου. Ιστορικά η Μονή αναφέρεται για πρώτη φορά στα χρόνια του αυτοκράτορα Νικηφόρου Γάμα Βοτανιώτη. Σχετικά μαθαίνουμε για την ύπαρξη του πρώτου 1083 ότι ήρθε σε αυτήν ο Μέγας Δρουγκάριος, ναύαρχος του Νικηφόρου Στέφανος, που έγινε μοναχός και ηγούμενός της με το όνομα Σίμεων και φρόντισε για την ανακαίνιση και διεύρυνση της Μονής με προσωπικά του έξοδα με τη βοήθεια του αυτοκράτορα. Ξέρουμε ακόμη ότι την εποχή αυτή, καθώς και αργότερα, παραχωρήθηκαν στη Μονή Ξενοφόντος διάφορα μετόχια μέσα και έξω από το όρος. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα πέρασε γενικά μία περίοδο ακμής μέχρι την άλωση της πόλης από τους Τούρκους και την οριστική υποδήλωση σε αυτούς του Βυζαντίου. Στο τρίτο τυπικό του Αγίου Όρους έρχεται 8η στη σειρά ανάμεσα σε όλα τα άλλα μοναστήρια του Άφου. Η κατοπινή ιστορία της Μονής δεν διαφέρει βασικά από αυτή των άλλων μοναστηριών. Έχουμε και εδώ αλλεπάλληλες καταστροφές από διάφορες πειρατικές ή άλλου είδους επιδρομές και μετά ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις με τη βοήθεια των Βυζαντινών κυρίως αυτοκρατόρων και από το 16ο αιώνα των ηγεμόνων των παραδουναβικών χωρών και άλλων παραγόντων. Όλοι αυτοί ευεργετούν τη Μονή με πολλούς τρόπους και της προσφέρουν διάφορα δώρα. Είναι το πρώτο μοναστήρι που μετά τα ιδιόρυθμα που έχει πέσει προηγουμένως όλο το Άγιο Όρος ξανά έγινε κοινόβιο με συγκύλιο του Πατριάρχη Γαβρίλη IV 1784. Στην αλλαγή αυτή έπαιξε σπουδαίο ρόλο ο καυσοκαλυβίτης ιερομόναχος Παΐσιος από τη Μυτιλίνη, που παράλληλα ανακαίνισε και μεγάλωσε την Μονή. Στην προσπάθειά του αυτή τον βοήθησε πραγματικά ο δραστήριος και βοφύλαξης Κωνσταντίνος, ο αρχιμαντρίτης Ζαχαρίας, και περιόδευσε μάλιστα και διάφορα μέρη και συγκέντρωσε αρκετά χρήματα. Στις αρχές του περασμένου αιώνα 1817 κάηκε από πυρκαγιά ένα μεγάλο μέρος της Μονής, καθώς και πολλά παλιά έγγραφά της. Σύντομα όμως ανοικοδομήθηκε και παράλληλα διευρύνθηκε με έξοδα τη φορά αυτή του Μητροπολίτη πρώην Σαμσκοβίου Φιλοθέου, που μετά την απομάκρυση από την επισκοπή του ήρθε και πέρασε την υπόλοιπη ζωή του ως μοναχός στη Μονή Ξενοφόντος. Το έργο του εξάλλου, ότι δηλαδή δεν πρόλαβε να τελειώσει εκείνο, συνέχισε ο ηγούμενος της Μονής Νικηφόρος από την Κύμη της Εδίας. Το νέο καθολικό της Μονής κτίστηκε στα χρόνια 1809-1819 με χρήματα του παραπάνω Φιλοθέου, που βρίσκεται στο βορεινό μέρος της αυλής. Είναι μεγαλοπρεπέστατο και πολύ ευρύχωρο, το μεγαλύτερο ελληνικό καθολικό στο Άγιον Όρος, με ωραίο μαρμάρινο τέμπλο ως προς το σχέδιό του και την πολυχρωμία του υλικού με το οποίο είναι κατασκευασμένο. Όμοια και σύγχρονη με αυτό είναι η Αγία Τράπεζα. Δεν φέρει τοιχογραφίες εκτός από μερικές νεότερες στην πρόθεση και στη λυπή, αλλά μέσα σε αυτό φυλάσσονται οι δύο μεγάλες και πολύ αξιόλογες ψηφιδωτές εικόνες των Αγίων Γεωργίου και Δημητρίου. Επίσης στο δεξιό χορό παρατηρεί κανείς μία σειρά από εικόνες της Δύσεως και των 12 Αποστόλων, που προέρχονται πιθανώς από το εικονοστάσι κάποιου παρεκκλησίου και χρονολογούνται στο τέλος του 16ου αιώνα. Εκτός όμως από το νέο αυτό καθολικό, σώζεται εδώ και το παλαιό, που βρίσκεται λίγα μέτρα από την είσοδο της Μονής και ο ναύτικας του ενσωματώνεται στη δυτική πλευρά των κελιών και της τράπεζας. Οι πιο πολλές ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες του είναι έργο του κριτικού ζωγράφου Αντωνίου 1544, ακολούθησαν της Λυτής 1564 και τέλος του εξονάρτηκα 1637.
Το δεξί μέρος του Ιερού Βήματος είναι ένα μικρό παρεκκλής του Αγίου Δημητρίου που θεωρείται το αρχαιότερο κτίσμα του μοναστηριού. Το ξυλόγλυκο το τέμπλο του ναού χρονολογείται στο 17ο αιώνα και διακρίνεται για το πλούσιο και κομψό φυτικό διάκοσμο και τα τοξωτά πλαίσια στις εικόνες του. Την αρχαιότητα του τέμπλου αυτού επιβεβαιώνει εκτός από άλλα στοιχεία η σχισματοποίηση στα θέματα καθώς και η ελαφρά έξεργη σχεδόν επιπεδόγλυφη τεχνική του. Εκτός από τα δύο καθολικά, η Μονή διαθέτει ακόμη 14 παρεκκλήσια μέσα σε αυτή καθώς και έξω στα διάφορα εξαρτήματά της. Από αυτά μέσα στη Μονή είναι τα εξής 8 παρεκκλήσια, τα 4 τυχογραφημένα και τα άλλα μισά χωρίς τυχογραφίες. Της Αγίας Ευθυμίας, των Αγίων Αναργύρων, της Ιμήσεως Θεοτόκου, του Αγίου Άντου Θεολόγου, του Αγίου Λαζάρου, του Αγίου Δημητρίου, ενσωματωμένο στο Παλιό Καθολικό και του Αγίου Στεφάνου και των Ισοδύνων της Θεοτόκου σε άλλα σημεία της Μονής. Επίσης ένα κελί στις καριές του Αγίου Ανδρέα που χρησιμοποιεί για αντιπροσωπείο της. Όπως είπαμε παραπάνω, συνέχεια από τον εξονάρτητα του Παλαιού Καθολικού διαμορφώνεται η Τράπεζα της Μονής με τυχογραφίες πάλι του 16ου αιώνα 1575 που σώζονται σήμερα με μεταγενέστερες επιζωγραφίσεις. Τέλος αναφέρουμε απλώς εδώ τη φιάλη του Αγιασμού δίπλα στο Νέο Καθολικό 1908, το Κοδονοστάσιο 1814 και το Βαρύ Αμυντικό Πτύργο. Από τα παλιά κοιμήλια της Μονής ξεχωρίζουν δύο ψηφιδωτές εικόνες, το καθολικό, για τις οποίες μιλήσαμε παραπάνω, ένα εικονίδιο και τα δύο σπάνια στο είδος του πάνω σε στεατήτη, με την παράσταση της μεταμορφώσεως τεμάχιο τιμίου ξύλου, πολύτιμες λειψανοθήκες με τεμάχια απολείψανα πολλών Αγίων, ιερά άμφια και εκκλησιαστικά σκεύη κλπ. Η βιβλιοθήκη της Μονής, καλά οργανωμένη, στεγάζεται σε ένα ασφαλές διαμέρισμα της νοδιοτητικής πλευράς της και περιέχει 300 περίπου χειρόγραφα, από τα οποία τα 8 είναι περγαμινά. Επίσης δύο λειτουργικά περγαμινά, η λιτάρια, τουρκικές φραγίδες και άλλα έγγραφα και πάνω από 4.000 έντυπα βιβλία. Στη Μονή Ξενοφόντος υπάγεται η σκήτη του Ευαγγελισμού που βρίσκεται σε απόσταση μιας ώρας περίπου από τα ανατολικά πάνω σε μια καταπράσινη γνωπλαγιά με ωραία θέα προς τη θάλασσα του συγκητικού κόλπου. Είναι ελληνική διόρυθμη και ιδρύθηκε το 1760 από τον ημερομόναχο Σιλβέστρο και τους μοναχούς Εφραίμ και Αγάπιο. Αποτελείται από το σύγχρονό της Κυριακό με 22 καλύβες και δυστυχώς οι περισσότερες στη στιγμή αυτή μένουν ακατοίκητες, αριθμοί μόνο 7-8 πατέρες. Η βιβλιοθήκη της περιέχει μερικά χειρόγραφα και αρκετά έντυπα βιβλία. Η Μονή Ξενοφόντος είναι η 16η στη σειρά ιεραρχίας των 20 μονών και ακολουθεί το κοινοβιακό σύστημα. Διαθέτει 45 περίπου συνολικά μοναχούς μέσα και έξω από αυτήν. Oh,
ορθός και την ξαναπέρανε στην Ιάμνη με το πεδίο και ερχόταν πάλι στην Ιάμνη ξενοφόντως. Δύο φορές. Η εικόνα αυτή που βλέπετε, βέβαια και οι δύο εικόνες χωρίς τα πουκάμισα μπροστά. Αυτά τα κρεστά τα έχουμε βάλει εμείς μετά. Από μέσα ένα γεωγραφημένα. Είναι τουλάχιστον 11 αιώνων. Είναι από τον 9ο αιώνα ο Άγιος Γεώργιος, εποχή τονομαχία στην Κωνσταντινούπολη. Τότε που καταστρέφαν τις εικόνες. Αυτή η εικόνα έχει μπει στη φωτιά, αλλά δεν έπαθε τίποτα. Τότε κάποιος στρατιώτης την εκτύπησε με κάτι εκμερό στο λαιμό και στο σαντόνι που βγήκε ένα κομμάτι και αμέσως έγινε το θαύμα, δηλαδή η εικόνα έβγαλε αίμα, πολύ αίμα. Οι στρατιώτες φοβήθηκαν και την εγκατέλειψαν και φύγανε. Το βράδυ πήρανε το στέλνι στον κομμάτι, έριξε στην θάλασσα. Και μετά από όλα αυτά βγήκε στην παραλία στο διάστημα. Αφού βρεθεί το εικόνα και έχουμε χτίσει το τσάκι και είναι προς άλλες αγωνίες. Μόνο. Το οποίο αγιάζουμε τι είναι η θεραπευτική του Αγίου Γεωργίου, να ξέρουμε τι είναι. Αγιάζουμε αλλά αυτό το αγιερμοκτήρι μέσα από το βράδυ έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Σπάει και βγάζει τις πέτρες από τα νεκρά. Από εκεί ελεύθερα μπορείτε να πάρετε όσο θέλετε. Αυτή η συντομία είναι η ιστορία του Αγίου Γεωργίου, της εικόνας του Αγίου Γεωργίου. Είναι προς άντες μονής. Η εμφάνισή του είναι πολλές φορές ορατή και μέσα στην Εκκλησία και στο μοναστήρι μας μέσα. Και επίσης έχουμε και την Παναγία την Ιδρύτρια, η οποία είναι αντίγραφο βέβαια, αλλά είναι μία εικόνα από αυτές που έχει φτιάξει ο Ευαγγελιστής Λουκάς πριν 2.000 χρόνια. Αλλά δεν είναι το πλήρη γνήσια, είναι αντίγραφο. Αντίγραφο με πήρε με το μαστίχο και το φιλότερο. Όχι. Όχι, φίξει εκεί. Αντίγραφο είναι η Παναγία η Οδηγήτρια. Αυτή η εικόνα ήταν 400 χρόνια στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου και το 1730 ήρθε στο μοναστήρι μας μόνη της, στα Μαντρογικό. Στο Βατοπέδι νόμιζαν ότι τους είχαν κλέψει την εικόνα και ψάχνουν να βρουν την εικόνα. Την βρήκαν εδώ, την πήρανε. Με λιτανία, την πήγαν στην εκκλησία, παράκληση, την κλειδώσανε να μην τους την ξανακλέψουμε και την επόμενη μέρα η εικόνα ήταν πάλι εδώ. Και τότε άκουστηκε φωνή μέσα από την εικόνα που λέει: «Εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα να με φυλάτε. Εγώ ήρθα εδώ για να σας φυλάω». Αυτά είπε η Παναγία. Και από τότε τιμάται. Τιμάται την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Ευχαριστούμε. Το 1730 η Παναγία μετακινήθηκε από το Βατοπέδι στη Μονή μας. Δεν υπήρχε αυτός ναός, υπήρχε κάθε ναός. Πήγαν οι πατέρες για να κάνουν την ακολουθία τους και βρήκαν την Παναγία μέσα. Και οι Βατοπεδινοί πήγαν στο ναό τους και βρήκαν την προσκυντάρια. Η Παναγία μετακινήθηκε και ήρθε εδώ. Την πήραν οι Βατοπεδινοί στο μοναστήρι και για δεύτερη φορά και τρίτη φορά η Παναγία φανερώνεται εδώ στη Μονή μας. Έτσι από το 1730 την έχουμε εμείς εδώ στη Μονή μας. Ονομάζεται Παναγία Οδηγήτρια. Το 1815 ο ηγούμενος της Μονής μας βλέποντας τα πολλά θαύματα που έκανε η Παναγία κατασκεύασε το κάλυμα που είχε επάνω, που είναι αργυρό επίχαστο. Και τα αφιερώματα μαρτυρούν τα θαύματα που έχει κάνει η Παναγία μας κατά καιρούς. Κάποια θαύματα γέροντα. Τώρα σε αυτή τη στιγμή δεν έχω στο νου έτσι κάτι να σας πω. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Εσείς θα μείνετε εδώ απόψε. Δεν ξέρω. Μέσε δοξολογούμενσε, ευχαριστούμενσι, διά τη μεγάλη σου δόξα. Πρόσδεξε τη δέηση,
Oh.
Oh.
Oh!
Yeah.